παρουσίαση του κυκλώματος στο Λυσέο και... Πράγματι, με τους μαθητές σας στο προηγούμενο μάθημα αξιοποιήσαμε ένα εικονικό εργαστήριο και αν κρίνω από τη συμμετοχή τους, πετύχαμε τους στόχους μας. Αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά το πραγματικό εργαστήριο. Γι' αυτό ας δούμε τα υλικά που έχουμε στη διάθεσή μας για να υλοποιήσουμε το κύκλωμα ΕΛΣΕ. Να ο πυκνωτής, το ποινίο, η αντίσταση, το μικροαμπερόμετρο και να το κύκλωμα που θα υλοποιήσουμε. Φορτίζουμε τον πυκνωτή συνδέοντάς τον με την πηγή. Και πώς είμαστε σίγουροι ότι έχει φορτιστεί? Πολύ καλή ερώτηση. Το βολτόμετρο θα το δείξει. Συνδέω στα άκρα του πυκνωτή το βολτόμετρο και βλέπω μια ένδειξη. Άρα ο πυκνωτής είναι φορτισμένος. Στη συνέχεια κλείνω το διακόπτη αυτό. Οπότε έχουμε εκφόρτιση του πυκνωτή μέσω του ποινίου, της αντίστασης και το αμπερόμετρο. Τι δείχνει, Μαρίνα, τι βλέπεις? Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος μεταβάλλονται σύμφωνα με τον χρόνο. Γίνονται θετικές και αρνητικές και κυμαίνονται μεταξύ δύο μέγιστων τιμών. Δηλαδή η φορά του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα μεταβάλλεται με το χρόνο. Μπράβο σας, παιδιά. Ας δούμε τις μαθηματικές σχέσεις που εκφράζουν αυτό το κύκλωμα. Να ο πυκνωτής. Το ποινίο, το μικροαμπερόμετρο, η αντίσταση, τα καλώδια. Κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς. Θεωρούμε ότι τα καλώδια δεν έχουν αντίσταση. Το σωστό είναι ότι έχουν αντίσταση, αλλά αυτή είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αντίσταση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για το ποινίο, καθώς και για το μικροαμπερόμετρο. Αμάν αυτοί οι συμβιβασμοί. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Στη φυσική όμως πάρα πολύ συχνά αναγκαζόμαστε να κάνουμε τέτοιους συμβιβασμούς. Το επικίνδυνο είναι να ξεχάσουμε στο τέλος να αναφερθούμε σε όλους εκείνους τους παράγοντες που αγνοήσαμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πάμε στις σχέσεις που προκύπτουν για το κύκλωμά μας. Η αρχή διατήρησης της ενέργειας που κρύβεται πίσω από το δεύτερο κανόνα του Κίρκοφ μας δίνει τη σχέση. Το άθροισμα των τάσεων στα άκρα του πυκνωτή, του ποινίου και της αντίστασης είναι 0. Η λύση αυτής της εξίσωσης δεν θα μας απασχολήσει. Γι' αυτό ας πάρουμε έτοιμη αυτή τη λύση. Η ένταση του ρεύματος δίνεται από τη σχέση. Η τάση στα άκρα της αντίστασης δίνεται από τη σχέση. Ας επανέλθουμε στην πειραματική μας διάταξη. Φορτίζουμε τον πυκνωτή. Εκφορτίζουμε τον πυκνωτή μέσω των στοιχείων του κυκλώματος. Εσείς παρατηρείτε τις ενδείξεις του μικροαμπερομέτρου. Μαρίνα, τι παρατηρείς? Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος μεταβάλλονται σύμφωνα με το χρόνο. Γίνονται θετικές και αρνητικές και κυμαίνονται μεταξύ δύο μέγιστων τιμών. Μέχρι αυτές οι μέγιστες τιμές να γίνουν τελικά 0. Μπράβο, Μαρίνα. Επειδή ο Δημήτρης όμως είναι δύσπιστος και καλά κάνει, θα δούμε τις ενδείξεις του βολτομέτρου στα άκρα της αντίστασης. Εγώ να θυμίσω μόνο ότι οι ενδείξεις του βολτομέτρου εξαρτώνται από το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι ανάλογες από το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση. Ορίστε. Συνδέω το βολτόμετρο στα άκρα της αντίστασης. Τι παρατηρείς, Δημήτρη? Ναι, η τάση αυξομειώνεται. Μπράβο, Δημήτρη. Ας πάμε τώρα στο εικονικό εργαστήριο για να δούμε όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που μας δίνει αυτή η προσέγγιση. Ναι, στο περιβάλλον αυτό μπορούμε να σημειώσουμε τις μεταβολές στην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, στην τάση στα άκρα του πυκνωτή, στο μαγνητικό πεδίο του ποινίου. Και γιατί να δεχτώ ότι όλα αυτά που βλέπουμε στην προσομοίωση συμβαίνουν έτσι στην πραγματικότητα? Κάνεις πολύ καλά που κρατάς τις επιφυλάξεις, Δημήτρη. Αυτή η προσομοίωση προέκυψε μετά από πολύ κόπο. Κρύβει μέσα της όλες τις μαθηματικές σχέσεις που συνδέουν τα μεγέθη στο φαινόμενο και μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και κάτι που στο εργαστήριο δεν μπορούμε να πετύχουμε. Να εξετάσουμε δηλαδή την περίπτωση που εμείς στο μάθημα αντιμετωπίζουμε. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις στο κύκλωμα. Ας θέσουμε λοιπόν στην προσομοίωση αντίσταση R ίσον το 0. Ας σημειώσουμε τις παρατηρήσεις μας. Πρώτον,
το πλάτος του ηλεκτρικού ρεύματος δεν μειώνεται και μεταβάλλεται περιοδικά. Υπακούει δε στην εξίσωση γιώτα ίσον γιώτα 0 επί το ημίτων ωμέγα επί τάφ. Το φορτίο του πυκνοτή και άρα η τάση στα άκρα του ποινίου μεταβάλλεται επίσης περιοδικά και όταν το ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα είναι μέγιστο, η τάση είναι 0. Η πυκνότητα των δυναμικών γραμμών και άρα το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου μεταβάλλεται ακολουθώντας τις μεταβολές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το ποινίο. Σχετικά με τις μετατροπές ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια στον πυκνοτή μετατρέπεται σε μαγνητική στο ποινίο και το αντίστροφο, με το άθροισμά τους να παραμένει σταθερό. Η μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια είναι ίση με τη μέγιστη μαγνητική ενέργεια. Ας μεταβάλουμε την τιμή της χωρητικότητας στον πυκνοτή. Παρατηρούμε μεταβολή στην περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων. Ας κάνουμε το ίδιο με τον συντελεστή αυτεπαγωγής του ποινίου. Παρατηρούμε ότι πάλι η περίοδος μεταβάλλεται σε πλήρη αντιστοιχεία με τη μαθηματική έκφραση που μας δίνει τον τύπο της περίοδου. Δημήτρη, θέλεις να πεις κάτι? Με άλλα λόγια, το εικονικό εργαστήριο μας δίνει την ευκαιρία να πειραματιστούμε χωρίς να έχουμε το πραγματικό εργαστήριο, όποια ώρα εμείς θέλουμε. Κάτι σαν παιχνίδι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μόνο που ένα παιχνίδι που μας βοηθάει να μαθαίνουμε. Εν τέλει όμως, τίποτα δεν αντικαθιστά το εργαστήριο. Αφού. Ακούω και ξεχνώ. Βλέπω και θυμάμαι. Φτιάχνω και μαθαίνω.